Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, συμμετέχω στην τελετή της ορκομοσίας σας για τρίτη φορά και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την ευλογία. Θέλω από καρδία να σας ευχηθώ να έχετε δύναμη και ενίσχυση στην ευθυνοφόρο διακονία σας. Αναλαμβάνετε για τρίτη φορά το Δήμο του Άγιου Σορεστικού. Και πρέπει να σας πω ότι έχετε δώσει μέχρι τώρα το στίγμα σας, γι' αυτό και έχετε εισπράξει την πλειονότητα του λαού μας, την αγάπη του και την υποστήριξή του. Αυτός ο πονεμένος λαός περιμένει πολλά από εσάς και περιμένει πολλά από εμάς τις δύσκολες αυτές ημέρες. Όπως και κατηδίαν έχουμε πει πολλές φορές, αδειάζει ο τόπος αυτός. Και γι' αυτό και θα πρέπει το ενδιαφέρον μας να είναι αμείωτο για τον τόπο. Γνωρίζετε, η ιστορία θα καταγράψει του καθενός τις κινήσεις και τις καρδίες και τα διανοήματα και τους λογισμούς. Έτσι λοιπόν με τη σημερινή σας ορκομοσία που γίνεται μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, σας εύχομαι ταπεινά να σας ενισχύσει η χάρη του Θεού, ώστε και πάλι την τετραετία αυτή να δώσετε το δικό σας στίγμα, να δώσετε και πάλι την πολύτιμη προσφορά σας που τόσο είναι αναγκαία για τον λαό μας. Επειδή γνωρίζω το ίδιο σας και επειδή γνωρίζω την αγάπη σας και για την Εκκλησία, θα μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω από το σημερινό και αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα έναν χαρακτηριστικό ρόλο, που είναι ο ρόλος του διακόνου. Όπως μέχρι τώρα διακονήσατε, έτσι να παραμείνετε και μέχρι τώρα διάκονος του λαού. Ένας δήμαρχος δεν είναι ο πρώτος πολίτης, αλλά είναι ο πολίτης εκείνος ο οποίος βαστάζει στους ώμους του όλους τους άλλους ανθρώπους. Όλους τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε χαρακτηριστικά, ουκέστε ημίν, όχι όπως οι άλλοι, αλλά όστις θέλει είναι πρώτος, έστω ημών διάκονος. Αυτή λοιπόν την διακονία σας έχω. Εγώ θα είμαι πάντοτε δίπλα σας και με την αγάπη μου και με τις καθημερινές του προσευχές, που θα γίνονται ολοκάρδιες ευχές για εσάς και τους πολιτικούς συνεργάτες σας και εκείνους που είναι στο ψηφοδέλτιό σας και εκείνους που δεν είναι. Άλλωστε ένας επίσκοπος είναι σημείο ενότητος και αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει σε αυτόν τον αιματοβαμμένο τόπο κανένας. Ούτε μπορούμε να έχουμε, όπως και χθες τόνισα και στον Δήμαρχο της Καστοριάς, το αιμόν και το σόν που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το πάντα σ' ανατρέπω, ώστε να χαίρονται όλοι εκείνοι οι εχθροί της πατρίδος μας. Αλλά με την ενότητα, με την αγαστή συνεργασία, ο ένας για τον άλλο, όπως έζησε ο λαός μας στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας αυτού του τόπου, να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ο Θεός να είναι μαζί σας και η διακονία σας να είναι ανέφελη και να είναι γεμάτη από ουράνιες δωρεές και ευλογίες. Οι ευχές και οι προσευχές της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Κλεισουριαίου και όλων των Αγίων να είναι μαζί σας, με την εκλεκτή οικογένειά σας, με τους συνεργάτες σας, με όλο το Δήμο του Άρχου Σορεστικού. Να ζήσετε και να είσαστε πάντοτε άξιος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλούνται να προσέχουν οι σύμβουλοι που θα δηλώσουν τα αναφερόμενα στον όρκο, στην τιμή και τη συζήτησή του.
Μικρόφωνο. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Δηλώνω επίσης. Δηλώνω επίσης. Με βάση την τιμή και τη συνείδησή μου. Με βάση την τιμή και τη συνείδησή μου. Πως στα πλαίσια της συμμετοχής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πως στα πλαίσια της συμμετοχής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έξω από αυτό. Και έξω από αυτό. Θα υπηρετώ και θα υπερασπίζομαι τα συμφέροντα. Θα υπηρετώ και θα υπερασπίζομαι τα συμφέροντα. Και τις ανάγκες του λαού. Και τις ανάγκες του λαού. Ακολουθούν σύντομοι χαιρετισμοί. Παρακαλώ τον κύριο Σοκράτη Γουρινάρη, επικεφαλής της Μίσονος Μειοσοφίας, με λάβει το λόγο. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Καστοριός, Άγιοι Πατέρες, κύριε Βουλευτές, νυν και πρώην, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, κύριε εκπρόσωπο, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που απόψε μας θυμάτε με την παρουσία σας σε μια ιδιαίτερη στιγμή και σε μια διαδικασία όπου το νέο Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε τον όρκο για μια νέα τετραετία, για μια τετραετία έργου και προσφοράς. Πράγματι, η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς απαιτείται τουλάχιστον από τους αιρετούς, από τους εκλεγμένους, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολλή δουλειά, και με πολλή θέληση να σκύψουν το κεφάλι και να δουλέψουν ασταμάτητα, προκειμένου να έρθουν εκείνα τα αποτελέσματα τα οποία έχουν ανάγκη όλοι και ειδικά οι πολίτες. Εμείς από την πλευρά μας, από την Μίζωνα μειοψηφία, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά προκειμένου αυτή η θητεία να είναι μια θητεία που θα δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις προκειμένου ο Δήμος του μέλλοντος, ο αυριανός Δήμος, να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να μπορεί να ανταποκριθεί στα σημερινά δεδομένα και προπάντως τα αυριανά δεδομένα. Με βασικές αρχές τις οποίες λέγαμε και λέμε και τώρα. Την διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αποτελεσματικότητα, την αλήθεια, την συνεργασία θα συμβάλλουμε τα μέγιστα προκειμένου αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να προσφέρει τα πάντα και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούν οι καιροί. Δεν φτάνει όμως σε μια τέτοια προσπάθεια μόνο ένα Δημοτικό Συμβούλιο των 27 Συμβούλων και τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος. Δεν φτάνει. Γι' αυτό από το βήμα αυτό σας καλώ όλους όπως είμαστε απόψε εδώ. Σας καλώ όλους σε μια κοινή προσπάθεια, σε έναν κοινό αγώνα, να δώσουμε όλοι μαζί ό,τι καλύτερο έχουμε και να συμβάλλουμε όλοι μαζί προκειμένου ο Δήμος, ο Δήμος μας να είναι μπροστά, να είναι ο Δήμος του αύριο,
ο Δήμος του μέλλοντος με όλα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου οι δημότες, οι συνδημότες μας να έχουν τα ελάχιστα κόστη. Σας καλώ λοιπόν να δώσουμε αυτόν τον ωραίο και όμορφο αγώνα όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε ανώτατοι και ανώτεροι ένστολοι εκπρόσωποι της πολιτείας, κύριε απερχόμενοι και νεοεκλεγέντες δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, κυρία Διευθύντρια του Γραφείου Μακεδονίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί συνδημότες, φίλες και φίλοι. Σήμερα, σε μια κορυφαία από πλευρά συμβολισμών αλλά και ουσίας διαδικασία, συγκεντρωθήκαμε εδώ όλοι οι αρετοί του Δήμου Άγιος Οριστικού για να δεσμευτούμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι και την επόμενη τετραετία θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους συνδημότες μας με πρωτεύοντα ρόλο τις αρχές της δημοκρατίας και των συνταγματικών αρχών της ελληνικής πολιτείας. Ανοίγει λοιπόν σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών. Έχουμε μπροστά μας μια καινούργια δημοτική θητεία, δηλαδή μια ακόμη ευκαιρία να αγωνιστούμε όλοι μαζί, ώστε ο τόπος μας να μοιάσει ακόμη παραπάνω σε αυτό που ονειρευόμαστε, αλλά και σε αυτό που αξίζει τόσο σε εμάς, όσο και στα παιδιά μας. Απόψε λοιπόν, δεν ορκιζόμαστε μόνο για τις υποχρεώσεις μας για την τετραετία που ανοίγεται εμπρός μας, αλλά δίνουμε όρκο και για την ανεξαρτησία, την πολυφωνία, τη δημοκρατία, την ομοψυχία και τη συνεργασία. Στην προσπάθεια αυτή, κανείς δεν περισσεύει. Όλοι μας, ανάλογα με τον ρόλο που η εκμηδωρία των συντηρητών μας επέλεξε, επιφορτιζόμαστε το έργο της δημιουργίας και της πρόοδου. Σε μια εποχή, με κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα και τους ραγδαίους ρυθμούς εξέλιξης σε κάθε τομέα, οποιαδήποτε ολιγορία έχει πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να εμπλουτιστεί στην λογική, αλλά και την πρακτική της απλής διαχείρισης, των στήρων διαξυπνισμών, της μικροπολιτικής ιδιοτέλειας. Είναι ανάγκη ζωτική, ώστε οι διαφορετικές προσεγγίσεις, οι διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες του καθενός μας, να μην υψώνονται ως διαχωριστικά τείχη, αλλά αντίθετα να αποτελούν τους παραπόταμους που θα ενώνονται στο ένα και κύριο ποτάμι της βούλησής μας. Της βούλησής μας να πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Είναι στο χέρι μας το τι πρόσημο θα θέσουμε στην αδιαφυσβήτητη επιθυμία μας να υπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας. Ας κάνουμε λοιπόν την ποικιλία των απόψεών μας, γιατί όχι ακόμη και τις διαφωνίες μας, ευκαιρία σύνθεσης και ενότητας. Εκτός από την ενότητα που σέβεται και ευνοεί τη διαφορετικότητα και την ποικιλία των θέσεων στην άσκηση της διοίκησης, θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόμη. Το γεγονός ότι κανένα μας δεν πρέπει να εκφράσει λογική της ανάθεσης. Η λογική δηλαδή που θέλει τον πολίτη απλό θεατή των αποφάσεών μας. Η αντίληψη που θέλει για τα επόμενα 4 χρόνια να είμαστε ένα δημοτικό συμβούλιο στεγανοποιημένο, με κλειστές πόρτες και γραφεία, χωρίς καμιά επαφή και επικοινωνία με τους πολίτες και την κοινωνία. Αυτή η πολιτική κουλτούρα ως διοίκηση δεν μας εξέφρασε ποτέ και είναι ανάγκη, κατά την επόμενη θητεία, να εργαστούμε ακόμη περισσότερο στη βάση αυτή. Αποτελεί δημοκρατικό καθήκον μας και όρο δίκαιης και αξιοπρεπούς διοίκησης
ο συνεχής και ουσιαστικός διάλογος με όλους τους ειδικότες. Με πρώτη έννοια μας τον άνθρωπο, τον άνεργο νέο και τον δοκιμαζόμενο οικογενειάρχη, τους ηλικιωμένους, τους απόρους, τις γυναίκες, τη σπουδάζουσα νεολαία, τους μετανάστες αλλά και τον αγρότη, τον έμπορο και όσους τολμούν ακόμη να επενδύουν και να επιχειρούν εδώ, στην εσχατιά της Ελλάδας, στην εσχατιά της Ευρώπης. Αυτούς άλλωστε σήμερα υποσχεθήκαμε ότι θα υπηρετούμε με μοναδικό γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. Διαλεκτική σύνθεση λοιπόν και συνεχής διάλογος με τους συντημότες θεωρούμε ότι αποτελούν τα αναγκαία συστατικά για μια γόνιμη και παραγωγική θητεία. Διαφορετικά, μάλλον θα περιπέσουμε στη δυσάρεστη θέση εκείνων που δεν διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον τους, αλλά απλώς θα παρακολουθούν αμέτωχοι να περνούν από μπροστά τους. Στη νέα τετραετία που ξεκινά, θα βρεθούμε ενώπιον προβλημάτων αλλά και προκλήσεων. Στόχος μας, και σε αυτό νομίζω πως εκφράζω όλους τους παρισταμένους, πρέπει να είναι η μεταβολή όλων αυτών σε ευκαιρίες διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, της απόλυτης διαφάνειας στη λειτουργία του Δήμου, της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους, της ανεξαρτησίας από πάσης πίσως εξαρτήσεις, του σεβασμού στο περιβάλλον, την ιστορία και την ταυτότητα αυτού του τόπου. Με άλλα λόγια, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η δημοκρατία και ο πολιτισμός να διακατέχουν με τη συμβολή μας κάθε πτυχή του δημόσιου βίου. Ίσως αυτό να είναι το σπουδαιότερο έργο που θα έχουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Σπουδαιότερο από κάθε ανάπλαση, από κάθε καινοτομία, από οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία. Τα τελευταία 10 χρόνια γίναμε μάρτυρες στην πατρίδα μας στενάχωρων καταστάσεων, κατά τις οποίες όλα τα προαναφερθέντα καταστρατηγήθηκαν, λιγότερο ή περισσότερο. Διαρριγμένος κοινωνικός ιστός, έξωθεν παρεμβάσεις, ανισότητα, φτωχοποίηση και τόσα άλλα που κάθε άλλο παρά ευχάριστους συνειρμούς δημιουργούν για το μέλλον. Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Δήμος δεν είναι φυσικά η ανατροπή όλων αυτών. Κάτι τέτοιο αποτελεί εγχείρημα προς εκπλήρωσης της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Η πρόκληση για εμάς είναι να κατεβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το κρίζο που συσσωρεύτηκε τόσα χρόνια στο μυαλό και την καρδιά μας να αρχίσει σιγά σιγά να αποκτά χρώμα. Να αποτινάξουμε όσο είναι δυνατό τέτοιο οράματος που μας στήσει τους περισσότερους από τους συμπολίτες μας. Και αυτό θα γίνει όταν πάψουμε να αναλωνόμαστε στη μιζέρια και τον καιροσκοπισμό, όταν θέσουμε ως στόχο την εξαφάνιση κάθε συμπεριφοράς και νοοτροπίας που τρέφεται από τον ατομικισμό, τα μικροσυμφέροντα και τη λογική των μετέρων. Με τη συλλογικότητα και τον εθελοντισμό που μας διακρίνει ως κοινωνία και ως δημοτική αρχή, θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια και για όσο χρειαστεί να δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους αναξιοπαθούντες συντημότες μας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόμη. Υπόθηκε βέβαια και προεκλογικά, αλλά η ένταση κάθε φορά τέτοιων περιόδων δημιουργεί δυστυχώς συνθήκες στις οποίες ουσιαστικές καταστατικές θέσεις και απόψεις παρερμηνεύονται ή προσπερνώνται εύκολα. Πότε θεωρούνται μεγαλοστομίες, πότε καινοτοπίες, πότε λόγια χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Πρόκειται για την προεκλογική αλλά και πάγια θέση και δέσμευσή μας ότι οι αντίπαλοι μας δεν υπήρξαν ποτέ πρόσωπα παρά μόνο αντιλήψεις, πρακτικές και τα φυσικά προβλήματα που κάθε φορά ανακύπτουν. Και σε αυτή τη θητεία βασική μας επιδίωξη θα είναι η αναμέτρηση με το κατά πόσο εκπληρώνονται οι παράμετροι που τέθηκαν μόλις παραπάνω. Η αναμέτρηση δηλαδή με τις συγκεκριμένες προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Η αναμέτρηση με το όραμά μας. Η αντιπολίτευση για εμάς δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα προς αντιμετώπιση ή εχθρός προς εξουδετέρωση.
Αντιλαμβανόμαστε την αντιπολίτευση ως θεμελιώδη όρο για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Προσβλέπουμε σε μια αντιπολίτευση αντικειμενική, καλόπιστη, δημιουργική και παραγωγική. Τη χρειαζόμαστε και την απαιτούμε, διότι έτσι όλοι γινόμαστε πιο χρήσιμοι, με πλατύτερους ορίζοντες και θρησκευτικότερη ματιά σε αυτά που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και να σχεδιάσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα εγκαινιάζουμε τη νέα δημοτική μας θητεία. Σήμερα διαβεβαιώνουμε τους εαυτούς μας και τους συνδημότες μας ότι θα εργαστούμε με ανιδιοτέλεια και συνέπεια για το καλό και την πρόοδο αυτού του Δήμου. Εύχομαι η σημερινή εκδήλωση, η δεύτερη γιορτή της δημοκρατίας μετά τις εκλογές, να μην χαθεί από τη μνήμη μας ως μία τυπική διεκπεραίωση, σαν ένα ανούσιο τελετουργικό μιας καθιερωμένης διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής. Εύχομαι η ενότητα της κοινής μας παρουσίας σήμερα εδώ, με δεδομένη την κοινή επιθυμία να προσφέρει ο καθένας μας το καλύτερο εαυτό του, να μας συνοδεύουν αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της νέας τετραετίας. Οι πολίτες μας αξιώσατε και μας αναδείξατε εδώ που στεκόμαστε σήμερα. Μακάρι να μας αξιώσει και ο ύψιστος να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, όχι μόνο τηρώντας, αλλά δίνοντας υπόσταση ουσιαστικής της πρόνοιας του συντάγματος, ως καλοί πατριώτες, όπως άλλωστε και το είπε η τάση. Η αίσθηση ότι αποτελούμε εντολοδόχους των συμπολιτών μας και όχι εντολοδότες τους, ας αποτελεί από εδώ και πέρα κάθε σκέψη και πράξη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Εύχομαι υγεία, έμπνευση και καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η διαδικασία υπογραφής του πρωτοκόλλου υπομουσίας. Ο επικεφαλής της Μίσονος Μειοψηφία. Η επικεφαλής της Ελλάδας της Μειοψηφίας.
Κοιτάξτε μας λιγάκι εδώ.